Με τον ημιτελικό Κρήτη συνεχίστηκε σήμερα το σχολικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Λυκείων με το Γιάλ Γαζίου, που πριν και ημέρες κατέκτησε τον τίτλο στο Ηράκλειο, να φιλοξενεί στο Λίντο το δεύτερο Γιάλ Αγίου Νικολάου, που πήρε την πρωτιά στο Λασίθι. Το Γιάλ Γαζίου που δείχνει για άλλη μία χρονιά ιδιαίτερη δυναμική, έχοντας τις τάξεις του κυρίως ποδοσφαιριστές από τα τμήματα υποδομής του Όφη, το επιβεβαίωσε και στο σημερινό παιχνίδι που επικράτησε με 4-1 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό Κρήτης. Επόμενος αντίπαλος για το Γάζι είναι το ΕΠΑΛ Ρεθύμνου στον τελικό που θα γίνει την επόμενη Τρίτη και ώρα 11 στο ΔΑΚ Γάλλου, με τον νικητή να συνεχίζει την πορεία του στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στο σημερινό αγώνα, τον οποίο τίμησε με την παρουσία του και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου κ. Νίκος Συρηγονάκης, οι πρωταθλητές Ηρακλείου δημιούργησαν σωρία φάσεων στο πρώτο ημίχρονο, με τους Δάγλα, Τσελεγγίδη, Φραγκούλη, Μερκούρη, Παντερή, Καλαϊτζάκη να φτάνουν κοντά στον γκολ. Ό,τι δεν έγινε στο πρώτο 35 λεπτό καταγράφηκε με τη σέντρα του δευτερού ημιχρόνου, με τον Σταυρόπουλο να εκμεταλλεύεται το λάθος στην άμυνα του Αγίου Νικολάου και να κάνει το 1-0. Από εκεί και πέρα όλα ήταν πιο εύκολα για τον Γάζι, με τον Παντερή στο 42 να διπλασιάζει τα γκολ και τον Σταυρόπουλο στο 59 με κοντινή κεφαλιά μετά από σέντρα του Καλαϊτζάκη να ανεβάζει το δίκτυο του σκορ στο 3-0. Στο 61 το δεύτερο γέλα Αγίου Νικολάου μείωσε το σκορ σε 3-1 χάρη σε σουτ του Φραγκιαδάκη. Αλλά στην επόμενη φάση ο Σταυρόπουλος διαμόρφωσε το τελικό 4-1 και κατέγραψε προσωπικό hat-trick.